Λίμπερο 107,4 ο Λαμπαουτάρης on air. Καλησπέρα σας. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 στα 17 λεπτά και μετά από τις 5. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες θα είμαστε μαζί σχολιάζοντας και καταγράφοντας όλη την επικαιρότητα γύρω από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Βασίλης Καβαδίας, η ρύθμιση του ήχου, θα είναι και αυτός παρά μαζί μας μέχρι και τις 7 όπως και εσείς. Αρχικά μέσω μηνυμάτων γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, τη διαπίστωσή σας και το στέλνετε στο 54526. Μετά από τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Σε μια εβδομάδα ντέρμπι, το παιχνίδι της Τούμπας την ερχόμενη Κυριακή σε 7.30, μονοπολεί το ενδιαφέρον στην πόλη και φυσικά στον Άρη, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η πρώτη προπόνηση της ομάδας, μετά το χθεσινό ρεπό που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Σάβα Παντελίδη, οι οποίοι πλέον σιγά σιγά μπαίνουν στους ρυθμούς του πολύ σημαντικού αγώνα για πολλούς λόγους, για πολλές απόψεις που καλούνται να δώσουν την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε και ο Χρήσαντος στο στούντιο, θα μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο και να συνεχιστεί η ροή της εκπομπής. Αλλά όπως πάντα δεν είναι στην ώρα, τώρα φίλοι θα ξεκινάει. Αυτά τα έχουμε συνηθίσει, Βασίλη Καβαδία. Αλλά έτσι είναι, φίλοι, οι ντίβες και οι αστέρες βγαίνουν μετά. Πώς είναι τα μπουζουξίδικα, τα παλιά τα χρόνια ιδίως, βέβαια μου, που έβγαινε πρώτα η Μάρο Λίτρα, ας πούμε. Δεν παρομοιάζομαι με τη Μάρο Λίτρα, αλλά τυχαία, ρε παιδί μου, ας πούμε. Και μετά έβγαινε ο Βασίλης Καράς. Σχήμα στο οποίο έχω πάει, αναφέρω. Δεν συγκρίνω. Αν και με τον Βασίλη Καρά νομίζω θα κυλά. Όχι. Πιο αδύνατος είναι ο Χρήσανθος πλέον. Είναι αλήθεια το Βασίλη Καρά, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε. Πλέον, ναι, πλέον είναι η αλήθεια. Πλέον. Τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν και σήμερα νομίζω θα ξεφύγει λίγο τη διατροφή του το βράδυ. Κάτι ξέρω παραπάνω. Λοιπόν, πολλά πραγματάκια θα πούμε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η προπόνηση για τους παίκτες, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες θα αρχίσουμε να αποκτούμε και μια εικόνα όσον αφορά τα πλάνα του ντέρμπι, πώς σκέφτεται ο Σάββας Παντελίδης να παρατάξει τον Άρη, αν και δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ούτε ο τρόπος που θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο 53χρονος coach, ούτε οι επιλογές που θα κάνει πλην μίας-δύο θέσεων και ανάλογα και με τις επιλογές παιχτών που θα έχει στη διάθεσή του, γιατί υπάρχει ο Δελιζής, ο οποίος είναι αμφίβολος, υπάρχει ο Τόνσο που ναι, δεν εκφράζεται πολύ μεγάλη ανησυχία για την κατάστασή του λόγω των ενοχλήσεων που έχει στη γάμπα, αλλά και αυτουνού η παρουσία στο ντέρμπι δεν είναι 100% σίγουρη, με περισσότερες πιθανότητες από το Δελιζήσι, αλλά όχι 100% σίγουρη, κάτι που θα φανεί και μέσα σε επόμενες μέρες όσον αφορά τον Αργεντίνο μεσοπιθετικό. Μην ξεχνάτε βέβαια, γιατί δεν έχουμε μόνο τον ντέρμπι αυτή την εβδομάδα, μπορεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά αύριο στις 6 στο Αλεξάνδριο είναι και το φιλικό που θα διεξαχθεί για τον φίλο του Άρη, τον Δημήτρη, με όλη την οικογένεια του Άρη να δίνει το παρόν, όλα τα τμήματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, τα τμήματα του ερασιτέχνη, όλα θα δώσουν το παρόν αύριο σε αυτό το φιλικό που θα γίνει για τον άτυχο φίλο του Άρη που δίνει τη δική του μάχη όλο αυτό το διάστημα. Βλέπετε και μέσα το Λαμπαουτάρης καθημερινά βιντεάκια είτε της ΠΑΕ είτε της ΚΑΕ με αθλητές των δύο τμήματων που καλούν τον κόσμο να δώσει το παρόν αύριο το απόγευμα στο Αλεξάνδριο. Στα 5 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου και να μην μπορείτε να πάτε, καλό θα είναι απλά να προμηθευτείτε 1-2 εισιτήρια για να στηρίξετε τον φίλο του Άρη που δίνει τη δική του μάχη. Αν τώρα μπορείτε από την άλλη να δώσετε και όλο το παρόν στο Παλέ, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ακόμα και αν δεν έχετε δυνατότητα να παρευρεθείτε στο Αλεξάνδριο, 5-10 ευρώ για να πάρετε 1-2 εισιτήρια είναι νομίζω το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε ένα φίλο της ομάδας που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ένα φιλικό παιχνίδι αύριο στο οποίο φυσικά θα δώσει το παρόν και ο Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης. Μα πρώτος από όλους το παρόν θα δώσει ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, ο οποίος δεν γινόταν να λείπει και αυτός από αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία, από αυτό το διαφορετικό απόγευμα για καλό σκοπό. Από χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο θρύλος του μπασκετικού Άρη θα είναι και αυτός στο Νίκ Γκάλης Χολ, στη σάλα, η οποία φέρει το όνομά του.
Το αναφέρει και ο Super 3 σε μια ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, η οποία αναφέρει ότι θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως αύριο 20 Δευτέρου και ώρα 6 είναι ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Άρη και στον Ερμή Λαγκαδά. Ένας αγώνας που όλα τα έσοδα θα πάνε στον αδελφό μας Δημήτρη, ώστε να μπορέσει να είναι γρήγορα κοντά μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΚΑΕ Άρη, την ΠΑΕ Άρη, τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη και όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Και μέσα από αυτό να δείξουμε ότι ο Άρης είναι μια πραγματική οικογένεια και η λέξη φαμίλια που λέει ο σύνδεσμος εδώ και τόσα χρόνια δεν είναι απλά μια λέξη. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν δείξει τη στήριξή τους δημόσια και θα παρευρεθούν στο φιλικό αύριο, όπως παλέμαχους ποδοσφαιριστές και παλέμαχους καλαθοσφαιριστές της ομάδας. Επίσης τον τεράστιο Νίκο Γκάλιο που θα είναι αύριο μαζί μας. Είναι μια μάχη που ο Δημήτρης δεν τη δίνει μόνος του, αλλά θα το αποδείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και θα βγούμε νικητές. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο για να αποδείξουμε σε όλους ότι ο Άρης είναι οικογένεια. Με αυτή τη φράση ολοκληρώνεται η ανακοίνωση του συνδέσμου. Παραλαμβάνω, στα 5 ευρώ είναι τα εισιτήρια, παιδιά. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι ακόμα και αν δεν μπορείτε να βρεθείτε, υπάρχουν οι τρόποι να βοηθήσετε. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που δεν μπορώ να είμαι αύριο εκεί, έτσι, θα έχουμε και εκπομπή και έχουμε και διάφορα άλλα θεματάκια. Ήρθαν χθες τα παιδιά στο γήπεδο, πήραμε 2 εισιτηριάκια για καλό σκοπό. Προφανώς και δεν θα έχει 5.345 εισιτήρια. Έτσι. Θα τα πάρεις για καλό σκοπό. Θα βοηθήσει ένα συναριανό και βλέπετε ότι αυτό δεν είναι μόνο ο ιερός σκοπός της βοήθειας ενός συναριανού. Είναι και ένα μήνυμα που στέλνεις. Είναι ένα μήνυμα ότι ο αριανός θα έχει πάντα δίπλα του τα αδέρφια του. Δηλαδή άμα πάμε αύριο και είναι άδειο το κήπεδο, δεν θα είναι, γιατί από ό,τι πληροφορούμε σχεδόν εξαντλούνται τα εισιτήρια, πάνε πάρα πολύ καλά και μπράβο και στα παιδιά του συνδέσμου και του Super 3 και των ιερολογητών και του 14 και του Athens Club, μην ξεχάσω κάποιον τώρα, δεν έχω στόχο να θέσω τα ονόματα όλων των συνδέσμων είτε τα παραρτήματα ή οτιδήποτε άλλο. Μπράβο που τρέξανε και τρέχουνε για να βοηθήσουν έτσι έναν αδερφό τους. Μπράβο στον Νίκο Γκάλι που ευαισθητοποιήθηκε και θα είναι και αυτός παρόν. Μπράβο στον οποιοδήποτε ανώνυμο ή επώνυμο αριανό που για τον Δημήτρη έβγαλε και έδωσε το 5 ευρώ. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή καθ' αυτή τη βοήθεια. Σίγουρα το σημαντικότερο είναι αυτό. Να μαζευτεί ένα ικανό χρηματικό ποσό και φαντάζομαι και ευελπιστώ ότι κάποιοι που έχουν και μια μεγαλύτερη οικονομική άνεση δεν θα περιοριστούν μόνο στο εισιτήριο και ξέρω ότι ήδη κάποιοι το έχουν κάνει, αλλά είναι και η εικόνα που θα δείξουμε αύριο. Η εικόνα ότι βρισκόμαστε δίπλα σε ένα αριανάκι το οποίο το έχει ανάγκη. Είναι και η εικόνα για μένα πάρα πολύ σημαντική για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Γι' αυτό αύριο 6 ώρα στο Παλέ. Εμείς βεβαίως από νωρίς θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις. Μας βοηθάει και το γεγονός ότι είναι μέσα στην εκπομπή. Από τις 5 θα είναι και ο Σταμάτης και ο Γιάννης. Να σας μεταφέρουν όλα όσα έχουν να κάνουν με τις εκδηλώσεις και τους ανθρώπους που θα είναι εκεί επώνυμους και εμείς. Και βέβαια υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι να κάνει ένα ξεμούδιασμα η ομάδα, γιατί λείπει πολύ καιρό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με το καταπληκτικό αυτό πρόγραμμα που έχει εφαρμόσει ο ΕΣΑΚΕ και σταματάει για ένα μήνα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων για να παίξει ένα κύπελο και άλλο ένα παιχνίδι μια ομάδα. Ένας προγραμματισμός άριστος. Και στα άλλα πρωταθλήματα το ίδιο κάνανε. Α, δεν κάναν το ίδιο στα άλλα πρωταθλήματα. Απλά έλειπε η ομάδα που έπαιξε το διπυρωτικό και γινόντουσαν κανονικά τα υπόλοιπα παιχνίδια και δεν βάλαν κύπελο Κυριακή στο Ηράκλειο για να απασχοληθούν δύο ομάδες. Τέλος πάντων, έτσι βόλευε τον Παναθηναϊκό. Εδώ την μπερδεύτηκα, την ΕΟΚ. Έτσι έγινε. Είναι λοιπόν σημαντικό. 6 ώρα, Νίκ Γκάλι Σχολ, με Νίκο Γκάλι παρόντα. Και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ θα κάνουν το καθήκον τους και θα συνδράμουν στην προσπάθεια για να έχουμε τον Δημήτρη και πάλι δίπλα μας στην κερκίδα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break, έχοντας φτάσει τις 5.30. Θα επιστρέψουμε πιο αγωνιστικά ζητήματα και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και εμείς σιγά σιγά με τον ντέρμπι της Κυριακής. Τη Λίβερπουλ να χάνει την Bayern στο απόψινο παιχνίδι που δίνουν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Τι λέει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μάντσεστερ δεν παίζει. Μάντσεστερ δεν παίζει, συνάδελφε. Γιατί?
Δεν παίζει γιατί παίζει την προηγούμενη εβδομάδα. Και τι έκανε? Έχασε 0-2. Έχασε 0-2 η Manchester. Έχασε, φίλε, ναι. Η Manchester έχασε 0-2. Έχασε 0-2, φίλε, όντως. Έχασε 0-2 η Manchester. Θα το γυρίσει στο Παρίσι. με τον Ole Gunnar Solskjaer. Η δεύτερη ομάδα του Manchester. Θα λέμε από του United. Του United. Πάμε στο break, Βασίλη Λεβαδία, και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Λίμπρο 107,4. All about Harrison Air. Στα 40 λεπτά και μετά από τις 5. Χρήστα Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM κενό. Τα μηνύματά σας στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, είπαμε για το αυριανό φιλικό. Θα κάνουμε φυσικά και συνέχεια, αν χρειαστεί, και άλλες αναφορές στο φιλικό του Άρη με τον Ερμή Λαγκαδά, το οποίο γίνεται για τον φίλο της ομάδας, τον Δημήτρη, που δίνει τη δική του μάχη και προσπαθεί να βγει πιο δυνατός μέσα από αυτήν. Υπάρχει και ένα ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή, βέβαια, στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό είναι που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή την εβδομάδα. Το ΠΑΟΚ Άρης, το πρώτο από τα τρία ντέρμπι που θα δώσει η ομάδα στη σειρά. Έχοντας την ΑΕΚ στο Κλειάνης Βικελίδης, έχοντας τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια τριάδα αγώνων για την οποία μπορούν να υποθούν πολλά, μπορούν να γραφτούν πολλά. Για έναν Άρη που θέλει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο, να πάρει κάτι παραπάνω από αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα τρία, υπάρχει και τον τρίμα με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι πιο μετά στο πρόγραμμα της ομάδας. Να πάρει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό που πήρε στον πρώτο γύρο, δηλαδή το τίποτα. Ωραία. Δεν πήρε κάτι σε εκείνα τα ματσουάρες. Πήρε. Τι πήρε? Μήπως. Όπα. Δεν είναι η ώρα κατάλληλη. Απαράδεκτο. Δεν ήταν η ώρα κατάλληλη. Δεν πήρε κάτι. Πέραν των εντυπώσεων που κέρδισε, νομίζω, με τον ΠΑΟΚ για ένα μεγάλο διάστημα και με τον Ολυμπιακό που του έβαλε δύσκολα. Και στο πρώτο μήχρονο με την ΑΕΚ δεν είχε κάτι παραπάνω ομάδα σε εκείνα τα μας. Δεν είχε την ουσία. Μια ουσία που θα ψάξει τώρα, αρχίζει γενομένη σε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή. Χωρίς άγχος, με μπόλικο κίνητρο. Για τους παίχτες που το βλέπουν και λίγο εγωιστικά, με βάση τις επιδόσεις τους στα ντέρμπι του πρώτου γύρου, να πετύχουν κάτι καλύτερο και για τους ίδιους και για τον κόσμο, φυσικά, που θέλει να δει τον Άρη να παρουσιάζει κάτι καλύτερο σε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία υπό προϋποθέσεις και αρχίζει ο νομίζεις, παραλαμβάνω, από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μπορεί να αποτελέσουν ευκαιρία για την ομάδα να βάλει έτσι να αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική άνοδο στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα, με παρένθεση βέβαια το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο, που και πάλι με 10 παίχτες ο Άρης, ένα μάτς ειδικών από πολύ νωρίς, παρουσίασε μια αρκετά ικανοποιητική εικόνα, παρόλο που δεν κατάφερε να φτάσει στους 3 βαθμούς της νίκης. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών, πιο χαλαρό φυσιολογικά μετά το χθεσινό ρεπό. Από αύριο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί για τους παίχτες του Σάβα Παντελίδη, ο οποίος σιγά σιγά και από την Πέμπτη, νομίζω, κυρίως, θα αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του όσον αφορά την εντεκάδα που θα παρατάξει στο γήπεδο της Τούμπας, περιμένοντας να δει τι θα γίνει με τον Δελιζήση, περιμένοντας να δει αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η έλλειψη ανησυχίας, να το πω έτσι, για τον Τόνσο, που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα, νομίζω, κυρίως, λόγω της κούρασης, αλλά και πάλι θα περιμένει, Παντελής, να δει πώς θα αντιδράσει ο ποδοσφαιριστής στις επόμενες ημέρες, για να ξέρει αν μπορεί να τον υπολογίζει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή αν θα τον αφήσει ενδεχομένως στον πάγκο. Εντάξει, κοίτα, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τον Τόνος, αλλά επειδή είναι σε ένα σημείο που αντιμετώπισε πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα, στον Άρη είναι και λίγο επιφυλακτική. Εντάξει. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με το Δελιζήση, που την Πέμπτη θα γίνει και πανεκτίμηση κατάστασή του, αλλά δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε καλύτερη μοίρα η περίπτωση του Αργεντινού. Ο Φραν Βέλεθ ετοιμάζεται. Εκτός απρόπτου θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Μένει, νομίζω, να διευκρινιστεί σε ποια θέση θα αγωνιστεί ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Αν δεν παίξει ο Δελιζής, που είναι και αρκετά πιθανό με τα τωρινά δεδομένα, ο Βέλεθ θα κληθεί να παίξει για πρώτη φορά δίπλα στον Λίντζεϊ Ρόουζ, τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό. Αλλιώς, αν παίξει ο Δελιζήσης, σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται να δούμε τον Βέλεθ στα χαφ. Εκεί δηλαδή, όπου σκεφτόταν να τον βάλει ο Παντελίδης κόντρα στον Πανιόνιο, αλλά τελικά επέλεξε το Χαβιέ Ματίγια την περασμένη Κυριακή. Αλλά την Πέμπτη θα τα δούμε αυτά καλύτερα. Ότι η απουσία του Μπάσα σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντική.
πόσο μάλλον όταν πλέον στα τελευταία μάτς ήταν εξαιρετικός μαζί με τον, με τον Σιώπη. Εντάξει, σχολιάσαμε την ενέργειά του. Ήταν ένα λάθος, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, το σημείωσε, το είπε. Από εκεί πέρα δεν θα τον κρεμάσουμε τον ποδοσφαιριστή. Ούτε αυτές τις αστείες γραφικότητες που διαβάζω, του διακόψουμε το συμβόλαιο ή να τον διώξουμε ή οτιδήποτε άλλο. Μπάλα παίζει, λάθος έκανε, ξεκάθαρα έκανε λάθος. Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, υπάρχει τιμωρία και από την Λίγκα. Το αν θα πάει και ο Άρης σε μια λογική τιμωρίας του θα το αποφασίσει το σωματείο. Ούτε τις παραμέτρους γνωρίζουμε, ούτε πολλοί από εσάς που τόσο εύκολα τον πετάτε στην πυρά ξέρετε ότι ο Μπάσα στο διάστημα μετά το Λεβαδιακό ήταν από αυτούς που βγήκαν μπροστά στα αποδυτήρια και τοποθετήθηκε και μίλησε. Εγώ είμαι πεπισμένος πλέον ότι ήταν πολύ κακή επιρροή ο Μαύραη για τον Μπάσα. Όχι ότι κάναν κάτι φοβερό και τρομερό, ίσα-ίσα επαγγελματίες και οι δύο ήταν, συνεπείς ήταν στα καθήκοντά τους. Απλά ο Μαύρε κατά κάποιο τρόπο, δεν θα πω τον παρέσυρε, αλλά τον είχε σε ένα momentum λίγο πιο χαλαρό από ό,τι πραγματικά έπρεπε να είναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, από τη στιγμή που έφυγε ο Μπάσα, βλέπουμε ξεκάθαρο ότι ο Μπάσα ήταν πολύ καλύτερος. Βρήκε και τον ρόλο που ήθελε να βρει από τον Παντελίδη στο γήπεδο. Ξεκάθαρο ρόλο μέσα στον αγωνιστικό και χώρο. Και αυτός και πολλοί άλλοι. Και έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να βλέπουμε έναν Άρη έτσι όπως τον θέλουμε. Μαχητή, βοηθάει και το γεγονός της ποιότητας των ποδοσφαιριστών που ήρθαν το Γενάρη. Είναι και αυτό σημαντικό. Για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα και νομίζω ότι με την έλευση και του Γιουνές στην κορυφή της επίθεσης ο Άρης θα είναι ακόμα πιο απειλητικός για τα αντίπαλα καρέ. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να πιστοποιηθούν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να τα δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και περιμένουμε την υλοποίηση πλέον των πλάνων του προπονητή και σε δύσκολα παιχνίδια. Όπως αυτά που έρχονται. Όπως αυτά που έρχονται με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο Γιουνές, το λέγαμε και χθες βέβαια, εντάξει, είναι με επέστρεψε, αλλά δεν νομίζω ότι το παραδείγμα. Συμφώνησε και εσύ χθες ότι δεν ταιριάζει τόσο πολύ να λέγει ο Μάτσικη. Κοίταξε, στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι αλήθεια ότι ήταν θες και ναι, την ταχύτητα κτλ. Απ' την άλλη, με δεδομένο ότι γενικότερα χάνει σε ύψος και θα λείπει και ο Δελιζήσης, ίσως σου προσδώσει το ύψος που θέλει στις στατικές φάσεις. Το πιο δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ φέτος είναι οι στατικές του φάσεις. Αν εσύ πάει να βγάλεις τις στατικές φάσεις στην Τούμπα με τον Ματέο, τον Ματίγια, τον Τόντσο και τον Λάρσον, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας. Γεια σας. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Δηλαδή τα μπακ του ΠΑΟΚ να πάρεις, με εξαίρεση τον Βιερίνια, ο Μάτος είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει τις περισσότερες κεφαλιές από όλους. Τα χαφ του ΠΑΟΚ να πάρεις είναι ψηλή. Ο μόνος που δεν παίρνει κεφαλιές είναι ο Πέλκας, ο οποίος δεν νομίζω να ξεκινήσει στο παιχνίδι της Κυριακής. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές επιλογές και θα πρέπει να προσαρμόσεις λίγο τα δεδομένα σου, όχι μόνο σε σχέση με την επίθεση έτσι, και την προσπάθεια που θα κάνεις, αλλά και με τις στατικές φάσεις και τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αντίπαλος. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι δεν είναι μόνο το πόσο καλή είμαστε στην επίδεση έχοντας τρεις κοντούς. Το παιχνίδι δεν τελειώνει και δεν αρχίζει και τελειώνει από το κέντρο και μπροστά. Ίσα-ίσα πολλές φορές το παιχνίδι τελειώνει από το κέντρο και πίσω. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βέβαια χρειάζεται και μεγάλη έτσι, παρατηρητικότητα και μελέτη και από τον προπονητή για τον τρόπο που τελικά θα ζυγίσει όλες τις παραμέτρους και θα σχηματίσει την τελική ενδεκάδα. Σίγουρα θα ήταν το καλύτερο σε αυτό το μάτς να έχεις τον Βέλεθ με τον Δελιζήση, τον Ρόουζ έτοιμο πόλεμο φυσικά που είναι, τον Μπάσα για τα χαφ και τα λοιπά. Αλλά εσύ άμα πας τώρα με Σιώπη και Ματίγια, Τόνσο, Λάρσον, Γκαρσία, Ματίγια, Τζανακάκη, 6 δηλαδή στους 10 ποδοσφαιριστές να είναι σαν τον Παπαδόπουλο, 1,90 δηλαδή, πόσες, πιο ψηλή είναι από μένα, 1,70,
Όχι, με τον Τζανακάκη νομίζω σχεδόν το ίδιο είμαστε. Είναι πιο ψηλός από σένα ο Σιώπης. 1,72, όχι ο Σιώπης είναι πιο ψηλός. Εντάξει, 1,72 είμαι εγώ. 72. 1,72. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Δεν θα με χάλαγε να δω τον Τόνος εκτός και τον Τιγκίνη με τον Γιουνές μπροστά. Για να υπάρχει λίγο και ταχύτητα. Γι' αυτό λέω, πολλές φορές είναι πολλές υπάρχουν παράμετροι που δεν υπολογίζει ο άλλος. Ω, δεν έπαιξε ο Τόνσο να μπει μέσα να τους πατήσεις. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι απλά όπως τα βλέπετε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο εύκολο πλέον. Πέτα 11 μέσα. Όπως και αν δεν έπαιζε, ας πούμε. Απ' την άλλη, πρόσεξε, όπως λέμε εμείς αυτό, θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά να αντιμετωπίσει την ταχύτητα των ακραίων μου. Έτσι. Ανάλογα θα λειτουργήσει και ο ΠΑΟΚ στην αντιμετώπιση των παικτών. Η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει γιατί είναι Βιερίνη, Αμάτος και τα λοιπά, ρε φίλε. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ σε αυτό το ματς. Τι. Έκοψε το χαλί. Το έκοψες. Κύριε Καβαδία, το χαλί. Βάλε το Άρη Γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Βάλε το χαλί το δικό μου. Μπορείς όταν λέω κάτι να μιλήσεις. Όχι. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Ναι. Όπως λέμε αυτή την παράμετρο καταστημένα, υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Η οποία είναι. Αν έπαιζε ο Πρίγιοβιτς, θα σου έλεγα Βέλη Δαγκωτό. Ο Ακπομ όμως. Έχεις το ρόλο. Δεν ταιριάζει, φίλε, στο Δελιζήσι καθόλου. Έχει το ρόλο. Άσε το, ούτε στο ρόλο ταιριάζει. Έχει, είναι γρήγορο ο ρόλο. Ναι, ναι. Καλά. Είναι γρήγορο. Όχι ρόλο το Βέλεθ. Okay. Άρα δεν είναι γρήγορο. Εγώ θα προτιμούσα να παίξω Δελιζήσι και να έχω το Βέλεθ με το Σιώπη στα χαφ. Αλλά μετά την αποβολή του Μπάσα και εγώ αυτό θα προτιμούσα αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή υπάρχει Ακπομ και είναι άλλο το στυλ που παίζει πλέον ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το Βέλεθ Ρόουζ μπορεί και να σου ταιριάζει καλύτερα. Το καλύτερο θα ήταν Δελιζήσις Βέλεθ. Το ιδανικό. Με βάση τις εμφανίσεις και τα λοιπά. Άρα, δίπλα στο Σιώπη λοιπόν, φίλε, έχω και άλλες επιλογές. Έχω Ιντζόγλου. Έχω Ιντζόγλου. Εγώ αυτόν θα βάζα. Αυτόν θα βάζα, ειλικρινά. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ειλικρινά θα βάζα τον Ιντζόγλου. Τώρα, απ' την άλλη, χάνω τα στημένα. Έχεις τον Τόνσο. Έχεις τον Τόνσο. Έχεις τον Λάρσο. Βρε, πολλούς έχεις. Εντάξει. Αλλά... Βέβαια, ο Ματίγια με τον Πανιόνιο αμυντικά ήταν καλύτερα σχέση με άλλα παιχνίδια. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι... Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Από την Πέμπτη και μετά αυτά. Γιατί από την Πέμπτη, ρε φίλε. Που θα αρχίσει τις δοκιμές του Παντελίδης. Α, αυτό εννοείς. Ναι, για να δούμε τι σκέφτεται και πώς το φτιάχνει μέσα στο μυαλό του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και είναι αυτό που λες και εσύ, ότι θα αναγκαστεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε αυτά τα παιχνίδια. Και πρώτα με τον ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί πάνω στον αντίπαλο. Το κάνει και στα άλλα μάτς βέβαια, αλλά με τον ΠΑΟΚ έχει αρκετούς λόγους παραπάνω για να κουμπώσει ένα σχήμα πάνω στον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και σε επιλογές που θα κάνει ο Λουτσέσκο όσον αφορά την δεκάδα που θα παρατάξει και αυτός. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ψηλοδεδομένο το τι θα διαλέξει ο Ρουμάνος. Στον Άρη τα ερωτηματικά που υπάρχουν είναι για το χώρο της μεσαίας γραμμής κυρίως και ενδεχομένως για την κορυφή της επίθεσης. Αν δηλαδή θα διατηρήσει τον Τιγκίνη ή αν θα πάει στην επιλογή του Γιουνές. Εγώ πάντως τον Τιγκίνη με τον ένα τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε ως φόρ είτε ως δεκάρι. Δεκάρι για τον Τιγκίνη, ως δεύτερο φόρ από πίσω, όπως τον έχουμε δει πολλές φορές, τον θέλω στην εντεκάδα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα σου δώσει χώρους και πρέπει να τους εκμεταλλευτείς αυτούς τους χώρους. Άμα σου δώσει χώρους λοιπόν, βάλτε τον Τόνσο. Γιατί ο Τόνσο μπορεί με δύο παλιές να σου βγάλει τον Λάρσον τέτα τέτ, ενώ ο Τιγκίνη θέλει 15 παλιές. Άρα πάμε με την κοινή Τόνσο. Τι? Με την κοινή Τόνσο. Το πιο λογικό είναι αυτό. Ναι. Γιατί είναι πολύ πιο γρήγορο. Χάνεις όμως λίγο στο ύψος. Εντάξει. Ναι. Okay. Okay, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να έχεις κιόλα. Okay, πάρε έναν σεντερφόρ λοιπόν που να έχει την ταχύτητα του την κοινή και το ύψος του Γιουνές. Δεν γίνεται. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Έτσι γίνεται. Δεν μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Γι' αυτό υπάρχει ο προπονητής, ο οποίος πληρώνεται για αυτό το γεγονός, να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Έτσι. Και να πάμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα θετικά σου θα υπερισχύσουν των αρνητικών σου και το ανάποδο. Είναι ένα ντέρμπι, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που μπορούν να το καθορίσουν. Να δούμε και το διαιτητή. Βασικό. Αύριο. Να δούμε και το διαιτητή. Να δούμε και το πώς θα παραταχθεί ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος ο οποίος έχει και μάτς ενδιάμεσο. Μάτς το οποίο πιστεύω θα κερδίσει άνετα με τον Πανιόνιο, έτσι όπως είδα και τον Πανιόνιο στο Βικελίδης. Αν δεν πάει ο Μάτος να δώσει καμιά κλωτσιά να πάρει κίτρινη όμως, όχι κόκκινη,
τότε κατά 3-4-0 θα κερδίσει. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Σίγουρα όμως έχει άλλο ένα παιχνίδι που θα πρέπει να διαχειριστεί ο αντίπαλος. Δεν θα στεναχωρήσω, αλλά το Πάκ Πανιόνιο είναι στην άλλη εβδομάδα. Δεν αυτή την Πέμπτη. Και λέω και εγώ, μου κάνει εντύπωση που το αναφέρεις και λέω τι γίνεται. Όχι, είναι άλλη εβδομάδα. Για την αίσθηση ότι είναι αυτή την Πέμπτη. 27 του Φλεβάρι. 27 είναι, ναι, ναι, δεν είναι. Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Άρα είναι μετά. Ναι, μετά το μάτς με τον Άρη. 27. Σου χαλάει λίγο τα σχέδια σε κάτι αυτό, χωρίς να δω. Ναι. Θα κάνω μόνος μου την Πέμπτη εκπομπή. Είχες κανονίσει να λείπεις. Κάτι τέτοιο. Κάτι δεν λείπω πριν από Άρης ΠΑΟΚ και μετά από Άρης ΠΑΟΚ ποτέ. Ωραία, εντάξει. Τουλάχιστον από το σύνολο του διόρου. Ναι, σωστό. Μερικός μπορεί να λείψει, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά το μάτς αυτό είναι άλλη εβδομάδα. Ανατράπηκαν όλα τα σχέδιά του. Σφίχτηκε. Διαμαντόπουλος. Τέλος η χρονιά. Θα κάνει την επέμβαση που την πήγε αρκετά πίσω και με κίνδυνο και της υγείας του. Και αξίζουν ένα μπράβο στο Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο, γιατί στα κρίσιμα 2-3 παιχνίδια που χρειάστηκε ήταν καθοριστικός νομίζω. Έβαλε και πλάτη. Με την Ξάνθη και με τα Γιάννενα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά έβαλε πλάτη. Και έπαιξε με πλάτη εκεί που χρειάστηκε. Τα έβγαλε λοιπόν τα λεφτουδάκια του και τώρα θα κάνει την επέμβαση. Επέλεξε το κάνει τώρα για να είναι έτοιμος το καλοκαίρι για να κάνει προετοιμασία σε όποια ομάδα κι αν είναι. Ναι, okay. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει δύσκολα στον Άρη. Να είναι εδώ. Όπου κι αν είναι, ήθελε να είναι υγιής το καλοκαίρι. Πάντως είναι ένα παλικάρι το οποίο τίμησε τα λεφτά του στον Άρη και πέρσι, υπέρ του δεόντος μάλιστα, πέρσι, πρώτο σκόρ δεν ήταν πέρσι της ομάδας. Ναι. Με πολλά και καθοριστικά γκολ. Και φέτος, παρόλο που θεωρούνταν από τους παίκτες που θα φύγουν το καλοκαίρι, με το σπαθί του νομίζω κέρδισε την παραμονή του και με το σπαθί του δύο φορές την κέρδισε την παραμονή του το Γενάρη. Και νομίζω ότι είναι ένα παιδί που θα παραμείνει είτε... Εντάξει, μην προτρέχουμε τώρα, εμείς λέμε βάσει τη λογική ότι ο Άρης θα πάει σε κάτι πιο δυνατό όσον αφορά το φορ. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι ένα από τα παιδιά που πραγματικά τίμησαν κάθε ευρώ που πήραν ή θα πάρουν. Καλός χαρακτήρας, χαμηλών τόνων. Μια χαρά, μια χαρά. Και στα αποδητήρια μέσα. Νομίζω ότι η λέξη τίμησε τα χρήματά του είναι αυτή που ακριβώς. Ένα από τα αρκετά συμβούλια που λύγουν το φυσικά καλοκαίρι. Τα αρκετά. Αρκετά, πρέπει να σου πω. Είναι ένα. Πες τα, ποια είναι. Το Καντιμίρι είναι ένα. Έγινε. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Το Ρόουζ να το βάλω. Ο Ρόουζ είναι δανεικός. Ναι, αλλά το καλοκαίρι λίγη. Είναι δανεικός. Εντάξει. Να μην το βάλω δηλαδή. Είναι δανεικός, πώς θα μην το βάλεις. Ωραία, θα τον βάλω, ωραία. Ρόουζ 2. Δελιζήσεις 3. Αυτός θα μείνει. Βαλεριάνος 4. Ναι. Ιντζόγλου 5. Σταμπουλίδης 6. Ευχαριστούμε. Σαβίδης 7. Τι? Σαβίδης 7. Του Ματί για λίγη, αλλά έχει οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Ευχαριστούμε. Ωραία. Τους έχει φάει όλους. Μαρτίνες επίσης λίγη. Ευχαριστούμε. Ανάκογλου λίγη. Ο Ματέο λίγη. Ευχαριστούμε. Φετφατζίδης λίγη. Ευχαριστούμε. Διαμαντόπουλος λίγη. Και Σταματής λίγη. Ευχαριστούμε. Ποιοι μένουν? Πόσοι? Καμιά δεκαριά δεν αναφέραμε στιγμής. 19. Ωραία. Πόσοι έχεις τώρα? Πόσοι μένουν από αυτούς? Αυτούς εδώ πέρα πόσοι είναι? 33 είναι. Βγάλ τους 10, 23. Να βγάλω ποιοι μένουν ή ποιοι φεύγουν. Συνολικά. Βγάλ τους 10, 23. Από τους 10 κράτα τους 2 ή τους 3. Ή θα μείνουν και κάποιοι από αυτούς τους 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 συμβόλαια λίγο. Ωραία. Από αυτά τα 14 συμβόλαια, πες μου λίγο, πόσοι παίζουν? Ναι, εκείνο είναι το επόμενο. Okay. Παίζουν οι τέσσερις. Ο Ρόουζ είναι ο ένας. Ο Δελιζής είναι ο δεύτερος. Ο Βαλεριάνος που είναι backup του Κόρχου. Δεν τον... backup. Ναι, backup. Ναι. Εσύ μιλάς για δεκαδά τους. Ναι. Ωραία. Δύο. Ματέο 3. Ματέο 3. Το Ματί για να το βάλουμε, όχι. Δεν είναι στη βασική. Δεν είναι δεκαδά. Αυτοί είναι. Τρεις. Τρεις είναι δεκαδά. Άρα από τους 14 που είπες εγώ, λέω θα μείνουν οι 4. Ναι. Έτσι. Ναι.
Άρα από τους 33 θα πας μείον 9 στους 24. 4. Θα πάρεις κι άλλους 5. Και έχεις κάνει το ρόστερ. Και είσαι μια χαρά. Να. Έτσι. Θα κάνεις αναβάθμιση βέβαια. Γιατί θα φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν μεταξύ Πάγκου και Κερκίδας. Και υποτίθεται θα φέρεις παίκτες καλύτερους από αυτούς που παίζουν ήδη το καλοκαίρι. Αν και θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Οπα. Γιατί μετά τον Βαλεριάνο, ο οποίος το παιδί μπήκε σε κάποια παιχνίδια και ήταν απόλυτα θετικός, ειδικά με τη Λαμία παραδείγματος χάρη. Ναι. Βέβαια βλέπουμε ότι ο Κορχούτ με εξαίρεση το παιχνίδι με τα Γιάννενα, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έτσι, προχθές ήταν εξαιρετικός. Παίζει με την εμπειρία του. Εξαιρετικός. Αλλά θέλω να πω ένα μπράβο στο Μανώλη τον Τζανακάκη. Ο οποίος άκουσε ούκο λίγα. Τον φάγαμε, τον διώξαμε, τον στείλαμε από εδώ από και από εκεί. Τον κρεμάσαμε. Ήτανε μαγικός με τον Πανιόνιο. Ήταν η καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Και δυστυχώς αυτή η ενέργεια του Μπάσα στέρισε ένα τρίμπαλο. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Άρης με 11 παίκτες να μην κερδίσει 3-0 τον Πανιόνιο. 3-0. Καλά, αλλά δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος για την εξέλιξη του αγώνα αν δεν είχε αποβληθεί. Συγγνώμη, ο Μπάσα. 4-0. Α, okay. Το μάτς με 11 στους 11 θα ήταν 4-0. Εδώ με 10-11 φύλλα και μέχρι το 90 τους σφυροκοπούσες. Το σφυροκόπημα πώς το προσδιορίζεις? Το προσδιορίζω ότι είχα 5 κλασικές ευκαιρίες. 5 κλασικές. 5 κλασικές. Ποιες? Του Λάρσον στο 20 λεπτό. Μία. Το γκολ. 2. Το σουτ του Λάρσον που πέρασε λίγο από δίπλα από το δοκάρι. Εκεί είναι εκπληκτική η πονηριά του που μπαίνει στο γήπεδο όταν ήταν έξω τον και πάει. Λέει, και τον είπε ο διαιτητής κανονικά, ναι. Απλά ήταν λάθος του Κότεκ που δίνει από εκείνη την πλευρά την μπάλα. Το σουτ του Ντιγκινί με τη σέντρα από τα αριστερά. Στο ποιο ημιχρόνιο ήταν? Στο δεύτερο ημιχρόνιο. Λίγο πριν τον Λάρσον, λες. Και υπάρχει και μία ακόμα φάση. Ναι, 4. Που δεν είναι πέντε κλασικές. Τα νερό. 4. Αλλά υπάρχουν 4-5 άλλες που είναι στο τσακ. Εκείνο ας πούμε, που ο Λάρσον αντί να το κάνει στην κίνηση που του βγάζει την κίνηση την παλιά μέσα στην περιοχή. Αυτή είναι μια φάση. Την κατεβάζει και χάνει τη σορπέτα του και πέφτει. Πιάστο με τη μία εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε σιγά σιγά. Ναι. Και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. All about Aris on air. Στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Break και επιστρέφουμε. Για πάμε λίγο να ανοίξουμε τις γραμμούλες μας, να επικοινωνήσουμε και μαζί σας, να μας πείτε και εσείς πώς βλέπετε και το παιχνίδι που έρχεται και γενικότερα την κατάσταση στην ομάδα, αλλά και να δώσουμε τη συμπαράστασή μας όλοι στον Δημήτρη αύριο. Πρέπει και αύριο να είμαστε όλοι παρόντες εκεί στο Νίκ Γκάλης Χολ. Ανοίγουμε τις γραμμές 2-31-0-287-888 για κανένα μισάωρο 40 λεπτό. Που θα πάμε παρέα, θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί υπάρχει παιχνίδι στις 7, της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ με την Τότεναμ, τον οποίο θα ακούσει ζωντανά το Λίμπερο 107,4. Έχουμε φίλο Βασίλη στη γραμμή. Ωραία, πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Καλά, εσύ? Μπράβο. Παιδιά, όταν μια ομάδα 85 λεπτά με 10 παίκτες παίζει αυτή την μπάλα, μην τη φοβάστε. Μην τη φοβάστε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ικανοί να φέρουν από το Ροστόφ διαιτητή. Αυτοί μόνο έτσι μπορούν να χτυπήσουν τον Άρη. Το παιχνίδι θα είναι όπως στην Τρίπολη. Αν είναι Ρώσος θα είναι σκάνδαλο. Θα δείτε παιδιά, θα είναι όπως στην Τρίπολη. Έτσι αν πέρα το προσεγγίσουν. Αν έχει χώρο ο Άρης δεν μπορούν να τον πιάσουν. Οι άνθρωποι ήρθε η Βίτη εδώ και τους έκανε πλάκα. Ποια ομαδάρα λέτε ρε παιδιά. Εδώ πρωθυπουργό έχετε δει ποτέ να λέει ότι ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα σε μια χώρα? Ναι, στην Ελλάδα. Εχθές έβλεπα να πούμε τον αγώνα. Ο Βαρέλα με τα χέρια, με τα πόδια τον κρατούσε, τον έριχνε κάτω και παίζεται έλεγε το διαιτητής. Εμάς θα έδειχνε κίτρινη κάρτα. Όλες οι φάσεις με τα χέρια, με τα πόδια παίζουν. Εδώ δεν ελέγχονται αυτοί. Τελείωσε, είναι ταμένο, θα πάρουν πρωτάθλημα. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Αλλά οι δικοί μας να μην μασίσουν, να τους δώσουμε τόσο θάρρος, δεν είναι τίποτα.
Μπροστά αυτοί για αυτοί τους παίκτες δικούς δεν μπορούν να τους κρατήσουν. Ποιος Βιερίνια, ο χειρότερος παίκτης της Μπουντεσλίγκα που βγήκε. Κάθονται και τους λένε ο Μαδάρα. Είσαι λίγο υπερβολικός. Ο Βιερίνια είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Μην γινόμαστε πάω. Εδώ ο Κάλβο τον έκανε χαζό που ήταν νέο παιδάκι. Ο Κάλβο ήταν πριν πάει ο Βιερίνια. Άλλα χρόνια τότε. Άλλο τώρα. Και ο Βιερίνια όμως ήταν πριν 7 χρόνια. Κοίταξε, άκουσε λίγο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει το πακέτο. Είναι καλή ομάδα με μεγάλες πλάτες. Μην όμως λέμε δεν είναι καλή ομάδα. Μεγάλη αλαζονία. Άλλο αυτό. Γιατί θα έρθουν στο Ζαγόρα, είπε σε 3 χρόνια θα ζητάνε οι μικροί σε εμάς στο Χαριλάου φανέλες. Επειδή ο ΠΑΟΚ όμως είναι αλαζόνας, που είναι αλαζόνας. Είναι αλαζόνες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καλή ομάδα. Δηλαδή εμείς 10 χρόνια που ήμασταν στο μπάσκετ να πούμε τι έπρεπε να τους δώσουμε. Δίναμε τις φανέλες μας. Δίναμε τις φανέλες μας. Δώσαμε τίποτα στην πλάτη, βγάλαν τρίχες, δεν πειράζουμε. Ντροπή, αλητία. Εντάξει, άντε καλά. Άντε, γεια. Πάμε στον επόμενο Βασίλη μου, καλησπέρα. Να είμαστε σοβαροί. Παρακαλώ. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, βεβαίως. Μάλιστα. Φίλε Τσαλτίδη, σε παίρνει ένας και σου λέει, κοίταξε μάγκα. Βλέπεις εδώ πέρα αυτό το... σε μια αποθήκη δηλαδή, γεμάτο, στρωμένη με φαγητά. Αποθήκη φάει, με θα φαγητά. Φας, γιατί θα φας, ναι. Φάει τι θα φας, γιατί μετά θα ξαναφας σε 5 μήνες. Δεν θα ξαναφας άλλο. Ναι. Τι θα κάνεις? Θα βάλω στις τσέπες μου. Ναι, τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, δεν θα βάλεις τίποτα. Δεν θα πάρεις ποτέ μαζί σου. Δεν μπορώ τίποτα να πάρω. Θα, πάρει, φεύγοντας. Θα φάω μέχρι να χορτάσω ρε φίλε. Μέχρι να σκάσεις. Α, εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Αν σκάσεις μετά θα έχεις βάρει στο μαγιά, ξέρω εγώ. Δεν σχετικό είναι αυτό που λες. Ναι, αλλά μόλις θυμηθείς να πούμε ότι θα φας μετά από 3-4 μήνες ξανά, ναι. Θα λες να σβάσεις βάρει στο μαγιά σου, ρε φίλε. Να βάλω όσα κιλά έχω χάσει λοιπόν, ναι. Ναι. Ωραία, τρώω λοιπόν. Αυτό μου δείχνει ο ΠΑΟΚ, αδερφέ. Αυτό κάνουνε λες τώρα, ε. Ναι, δηλαδή, σου λέει, κοίταξε να δεις, πάρτε να μην μας σπρίζεις τα ούμπαλα. Και πάνε να βγάλουν τα πάντα, δηλαδή να θέλει να το πάρουν αίτη, τι να έχουν όλα μαζί τους και την τύχη και τη σφυρίχτρα, να μην αφήσουν ξέρω εγώ τον Ατρόμητο στο 0-3 και να κουλάρουν, θα να βάλουν 5 και 6, να κάνουν ρεκόρ, γιατί ξέρουν ότι σε μια επικείμενη αλλαγή αρχής, πολιτικής αρχής, τα πράγματα δυστυχώς και για μας, δηλαδή όχι μόνο για αυτούς, θα βάλουμε τα κεφάλια πάλι μέσα. Εμείς γιατί να βάλουμε τα κεφάλια μέσα? Εμείς πάντα τα έχουμε μέσα. Όχι, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος που έχεις στο ποδόσφαιρο έχει, ναι, μια δεδομένη κόντρα με συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς της συγκεκριμένης κυβέρνησης, όπως ο κύριος Νεφελούδης. Γιατί να είμαστε τα κεφάλια μέσα και με τους άλλους? Γιατί, από την ποια άποψη το λέω? Ναι. Για να το καταλάβω από ποια άποψη το λες. Ο Γάβρος δεν θα αφήσει τίποτα. Α, εσύ τι λες, να πάρουμε, τα πρωταθλήματα εμείς? Γιατί να μην το πάρεις? Για να πάρεις το πρωτάθλημα. Θα σου πω γιατί να μην το πάρεις. Γιατί εμείς ξαφνικά επιστρέψαμε από τη Β' Εθνική και θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για να, πάρω το για να πάρει ο άλλος να φτάσει, ο άλλος να πάρει το πρωτάθλημα, πέρα από, από το καθεστώς, γιατί αυτή είναι η λέξη που περιέγραψες πριν, έδωσε για 100 εκατομμύρια. Δεν εξετάζω ποια νου είναι, αλλά τα έδωσε. Το θέμα, και δεν τα έδωσε μόνο για να έρθει ο Βιερίνια που λέγαμε πριν. Αυτό πρέπει να ανατρέψουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να ισχύσει. Και ποιος μου λέει δηλαδή ότι... Δηλαδή αυτό που είπε ο Παυλάρας, ναι, Παυλάρας, ο Γιαννακόπουλος, όταν έχασε από τον Ηρακλή και μετά είχε εμάς στο Λίντο, ανάμεσα πήγε να πούμε μετά την ήττα από τον Ηρακλή εδώ στο Ιφανόφιο, μετά παίζαμε στο Λίντο με τελικό κυπέλου. Ναι. Και πήγε στην ΓΕΔ κάτω, να πούμε, των διαιτητών, ξέρω εγώ, και είπε θα κόψω κόλους, λέει εγώ βάζω λεφτά. Ναι. Αντί να το πούνε όμως οι διαιτητές, κόψε τους κόλους των παιχτών που παίρνουν τόσα λεφτά και δεν μπορούν να κερδίσουν τον Ηρακλή, λουφάξανε και σφάξανε εμάς. Εν τω μεταξύ από τότε αυτό... η ΑΟΚ είναι η ίδια. Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Φίλε, εσύ είσαι μικρός. Εγώ ήμουνα παιδάκι με κοντά παντελονάκια και είχα τον Προγούλια να πούμε συνέχεια πρόεδρο. Το Σολίνα. Ναι, το θυμάμαι πρόεδρο, ρε. Έτσι. Φίλε. Εγώ πήγαινα στο μπάσκετ το 78, 14 χρονών, και το 76 και το 70, και ήταν πρόεδρος ο Βασιλακόπουλος. Δεν αλλάζει αυτό. Αν δεν ψηφολογήσει, δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει. Αλλού τώρα, αυτό εδώ που ήθελα να πω, είναι ότι τώρα με το VAR,
Ναι. Με ορισμένες άλλες παιδιές θα μπορέσει και ένας ο οποίος με μικρό, γιατί εμείς εδώ πέρα λέμε ότι το ακούω και στην Έρα Σπορ. Εντάξει, έβαλε τόσα λεφτά να μην το πάρει. Πώς θα το πάρει, γιατί να το πάρει, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Αφού έβαλε τόσα λεφτά. Επειδή έβαλε λεφτά πρέπει να το πάρει. Έκανε μια λάθος επένδυση. Πού τα έβαλε τα λεφτά. Γενικά. Γενικά έβαλε λεφτά. Γιατί ναι. Φημολογείται. Τιμολογείται, είπες. Τιμολογείται. Ότι το πρωτάθλημα αυτό για να το πάρει ο. Ναι. Έσταξε περίπου τώρα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Ναι, δεν φημολογείται. Είναι ένα γεγονός αυτό ότι έχει δαπανίσει 100 εκατομμύρια αυτά τα χρήματα. Για να πάρεις πρωτάθλημα το οποίο θα είναι μόνο τίτλος και τίποτα άλλο, να το πάρει. Φίλε, να το πάρει ειλικρινά με τις ευχές μου. Και να σου πω και κάτι, θα πάω με το ταξί και θα θριαμβολογόμαι όταν θα το έχει το κύπελλο και θα το πάω εγώ στο Μακεδονία Παλάς. Με 100 εκατομμύρια να πάρει το πρωτάθλημα. Θα το πάρει, ρε φίλε. Θα φίλε να το πάρει. Άντε, κλείσε. Δεν με το πάρει. Έγινε. Πες για τελευταίο, ναι. Τώρα για το μάτς ένα τελευταίο. Πώς βλέπεις, ας πούμε, αν παίξει ο Δελιζής, έτσι. Δύσκολο το βλέπω. Και... ναι, εγώ. Αν λέμε. Ναι. Γι' αυτό έβαλα και το αν. Ναι. Βέλευ Δελιζήσι, αριστερά Κορχούτ, δεξιά Ροζ. Γιατί να τον βγάλω τον Τζανακάκη. Έχει κάνει την καλύτερη του εμφάνιση από τη μέρα που ήρθε στον Άρη. Γι' αυτό που είπες προηγουμένως. Για το ύψος. Για την περίπτωση του ύψους. Άμα λοιπόν τους είχα όλους αυτούς διαθέσιμους. Και να μπορέσεις να έχεις τα τρία κοντά χαφ. Αν τους είχα όλους αυτούς διαθέσιμους, θα έβαζα Ροζ Δελιζήσι και το Βέλευ στα χαφ. Αν τους είχα, αλλά νομίζω δεν θα τους έχω. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω τώρα. Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Ότι από την πλευρά του δεξιά θα κατεβαίνει ο κοντόχοντρος. Και... μην τον υποτιμάς. Καλός παίκτης είναι η δουλειά. Δεν τον υποτιμά. Ο κοντόχοντρος. Είναι η αλήθεια. Είναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Δεν είπα τίποτα για την παίκτη. Και ξέρεις τι. Είπα, ας πούμε, για τη σωματική του διάπλα. Ο Βιερίνια, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που είναι στο συγκεκριμένο σωματείο, δεν λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούν άλλοι παίκτες, όπως ο Μάτος, παραδείγματος χάρη. Ίσως επειδή έχει γυναίκα που είναι από αριανή οικογένεια. Λες. Η Βάσο τι, από αριανή οικογένεια είναι η Βάσο. Ναι. Α, ναι. Ναι. Αριανάκι δηλαδή. Το ξέρες. Εντάξει, όχι, δεν το ξέρα. Εντάξει, τώρα πρέπει να γίνει πάω καθ' αλλά καλά, έγινε. Ναι. Παραμένει. Τι είναι αυτό, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Έγινε. Όχι, τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Είναι μία λέξη. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Έγινε. Αυτά εδώ, παιδιά. Πάτε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Χρήσανθε. Χαίρετε. Λοιπόν, ακούω την εκπομπή. Λίγο πολύ συμφωνώ με όλους. Τώρα, σκέψου τώρα αυτή την πορεία που κάνει η ομάδα αυτή της Ασίας, με την έκανε ο Άρης. Να ήταν ο Άρης πρώτος αήττητος και να κυνηγούσε αυτά τα ρεκόρ. Ναι. Τι πιστεύεις ότι θα έλεγαν? Δεν σου ρώτα κανένας, θα ξέρεις. Μόνο εμείς, κανένας άλλος. Τώρα θα λέγανε η Μπαρτσελόνα, γίνατε και δεν χάνετε. Δεν θα σου ρώτα κανένας. Εδώ να σου πω κάτι, έχει κάνει μια δήλωση ο Παντελίδης την περασμένη Κυριακή. Μου έκανε την πάσα τώρα για αυτό που λέει ότι δεν μας σέβει τη διαιτησία. Που ο Παντελίδης δεν αναφέρεται πολλές φορές στη διαιτησία. Αν έκανε άλλος προπονητής αυτή τη δήλωση, και δεν χρειάζεται να πω ποιος, όλοι καταλαβαίνουμε ποιος, σε ποιον αναφέρομαι, θα είχαν βουήξει όλα τα μέσα της Θεσσαλονίκης, θα είχε γίνει θέμα και στην Αθήνα και θα είχαν γραφτεί χιλιάδες λέξεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, το μόνο πράγμα που φοβάμαι εγώ στους αγώνες του Άρη είναι η διαιτησία, τίποτα άλλο έτσι πως βλέπω τον Άρη. Πραγματικά ήταν, όπως είπε και ο προηγούμενος φύλακτος, ότι με τέτοια εμφάνιση με 10 παίκτες δεν μπορείς να φοβάσει κανέναν. Και, γιατί να φοβάσει δηλαδή. Και από τον πρώτο γύρο έδειξε ότι ο Άρης τους κοιτάει στα μάτια όλους. Τώρα όσον αφορά, δεν ξέρω, είπατε ότι ο Δελιζήσις μάλλον δεν θα παίξει. Είναι δύσκολο, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Την Πέμπτη θα φάνε. Γιατί αν παίξει ο Δελιζήσις, τότε είναι αυτό που είπε ο Χρήστος. Δελιζήσις φως και ο Βέλεφ με το Σιώπ. Και Βέλεφ με το Σιώπ και αμυντικά χαφ. Αν δεν παίξει ο Δελιζήσις, τότε στα χαφ δίπλα στο Σιώπη, όχι ο Ματίγια, κάποιος άλλος που να μαρκάρει πιο πολύ. Ο Ιντζόουλ.
Δεν έχει κι άλλο. Καλά. Πού το βρήκε, ρε. Αφού το είπαμε και πριν. Το γυρνάω και θα το φέρω πάλι. Πάλι θα χάσει σε ύψους λίγο, βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ο Τζόγλου βοηθάει και στα στημένα, ξέρεις. Είναι πολύ καλός παίχτης. Και θα βοηθήσει και στα στημένα. Αν δεν παίξει ο Βελιζή. 1,76 ο Ματίγια, 1,78 είναι Τζόγλου. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Ο Τόρσο είναι καλά, έτσι. Θα φανεί και αυτός καλύτερα από το Δελιζή σίγουρα, αλλά θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και όσον αφορά τους κοντούς και το ψηλό που λένε μερικοί να κερδίσει ύψους και να κερδίσει και να κάνει με τον Τζαναντζονακάκης, κάνει πολύ καλά παιχνίδια και το θέμα δεν είναι να είναι κάποιος κοντός ψηλός. Το θέμα είναι να παίρνει καλές θέσεις, να τον κόβει, να λειτουργεί και το μυαλό του. Ο Μαύρος, για όσους θυμούνται, 1,75 ύψους είχε και 50 γκολ με το κεφάλι έβαλε. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει πάρα πολλά πριν των απαραίτητων. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε, Νίκο. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μάκη. Γεια σας. Καθώς είστε καλά, προσπαθούμε πες. Λοιπόν, κοίταξε, τι θέλω να πω εγώ προσωπικά για το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί είναι δύσκολο, γιατί όπως έχει πει και ο Ξέντερος και το είναι προς τιμή του αυτό και σε σένα βέβαια, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Και τη διαιτησία να μην είχε σε κάποια παιχνίδια θα ήταν πρωταθλητές. Γιατί παίζει πάρα πολύ καλή μπάλα. Κακά τα ψέματα. Κοίταξε, δεν γίνεται να σου πω κάτι. Δεν γίνεται μονίμως επειδή υπάρχει αντιπαλότητα κτλ. Να μην βλέπουμε και τα θετικά τους. Δηλαδή, τώρα, ξέρετε, να πω κάτι. Έχουν μπάτζετ, να σου πω κάτι. Το μπάτζετ τους είναι ομάδα 70 εκατομμυρίων. Εμείς είμαστε 3 εκατομμύρια, 2,5 ξέρω πόσο είμαστε και αυτή είναι τώρα. Θες τον μπάγκο με τον Απόλλωνα Σμύρνης, είναι αυτό που μας είπε ο Σταύρος όταν τον είχαμε για τις 11, 25 εκατομμύρια παίκτες. Όσο, όσο υπερτιμημένοι και να είναι, είναι καλοί παίκτες. Τι να κάνουμε τώρα, okay, να μην το λέμε αφού είναι αλήθεια. Τι να λέμε τώρα. Άλλο αν έχουν και τα άλλα που τους επιτρέπουν να πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Αν είσαστε σύμφωνο, αλλά και να μην τα είχαν, τι πιστεύω. Παίζουν εγώ χρόνια. Στο Βικελίδης δεν φάνηκε διαφορά. Δεν φάνηκε και όχι. Εμείς σου δώσαμε το δικαίωμα. Έτσι. Και το αφήνουμε. Εμείς σου δώσαμε το δικαίωμα. Και άμα βάζαμε το. Μην πάμε προς τα πίσω τώρα. Τώρα το άλλο το θέμα μου. Ότι έχουμε καλούς παίκτες στο κέντρο αλλά κοντούς. Όλες τις ψηλές μπαλιές θα τις χάνουμε. Αυτοί έχουν πάρα πολύ καλούς παίκτες και ψηλούς. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες αλλά κοντούς. Και όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι θέμα. Και στην. Θα πω και κάτι άλλο που δεν άκουσα να το συζητάμε. Χθες δεν σας άκουσα γιατί ήμουν άρρωστος. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί ο Νικόλας έχει με τον Τικινή. Εμένα μου αρέσει ο Τικινή. Δεν κάνει για center for. Δεν το έχει το center for. Ο Τικινή κάνει για την κορυφή της επίθεσης μόνο σε παιχνίδια όπως αυτό της Τρίπολης ή της Τούμπας. Να σου πω γιατί το λέω αυτό, παιδιά. Συγχωρέστε με λίγο. Εγώ ξαναείδα το παιχνίδι δύο φορές. Εάν το δεις, παιδιά, αν το δείτε, παιδιά, γιατί το βλέπετε και είμαι σίγουρος, τα δύο center back για τα 10 λεπτά μιλάω, δεν μιλάω μετά τα 80 λεπτά που αναγκάστηκε να γυρίσω την κοινή πίσω. Εγώ λέω για τα 10 λεπτά τα πρώτα. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ τη διαφορά των παιχνιδιών με Διαμαντόπουλο μέσα που κρατάει δύο center back που τον παίζουν και του τραβάει προς τα έξω και δε στα δύο center back του Πανιωνίου είναι με τον Τόνσο να παίζει οχτάρι. Ναι, με 11 παίξει αυτό που λέει ο Χρήστος. Έχει διαφορά. Και εσύ είναι ότι τα δύο center back που λες όμως, αλλά με τον Τόνσο όμως να είναι σε άλλη θέση. Και εσύ είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χρήστο εδώ πέρα, ότι το παιχνίδι με τον Πανιωνίου περισσότερο ταιριάζει στον Γιουνές παρά στον Τικινή. Μα θα έμπαινε ο Γιουνές. Προσέξτε, λέω τα 10 λεπτά πρώτα. Το πλάνο ήταν να μπει ο Γιουνές. Αυτό ήταν το πλάνο. Αλλά το πλάνο ήταν να μπει ο Γιουνές μετά από ένα διάστημα. Εντάξει, αυτό δεν μας έγινε αυτό με τον Μπάσα. Τελείωσε, φάγαμε κόκκινη. Αναγκαστικά έπρεπε να γυρίσει πίσω και την κοινή. Λογικό ήταν. Παίξαμε καλά. Προσπάθησε η ομάδα. Δεν μας βγήκαν κάποιες εμφάσεις. Τελείωσε. Εντάξει, οκ. Βάλαν και αυτοί με το χεράκι τους ένα γκολ. Τελείωσε. Γιατί δεν είναι μόνο ο διαιτητής, είναι και ο υπόπτης που έχει την ευθεία. Δεν το βλέπει. Εντάξει, οκ, okay, βάλαν γκολ με χεράκι τύπης. Τελείως. Το θέμα είναι με τη Σιντούμπα να πάμε προσεγμένα. Δεν χρειάζεται να λέμε μεγάλες κουβέντες, δεν χρειάζεται να έχουμε την κατοχή. Να παίξουμε το παιχνίδι που βολεύει τον Άρη. Ας τους δώσουμε χώρο, έχουμε παίκτες μπροστά. Να κάνουμε τις επιθέσεις μας, γιατί και ο Λάσου είναι καλός και ο Γκαρσία είναι. Δεν ξέρω αν θα βάλει ποιους θα βάλει. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ τους παίκτες που έχουμε μπροστά είναι πολύ καλοί μισοπιθετικά. Με στεναχωρείτε και οι δύο για κάποιον παίχτη μου, τον αδικείτε, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Ποιον? Μπήκε ο φίλος μας στο τέταρτο 20 λεπτό ο Μαρτίνεθ και είδες πάλι τι έκανε. Και πάλι στον πάγκο θα μείνει. Τι έκανε?
Γιατί δεν σ' άρεσε το παιχνίδι που έκανε ο Μαρτίνα, δεν κέρδισε φάουλ, δεν έκανε πελάτη, δεν κατάλαβα τι δεν κράτησε μπάλα, δεν έκοψε δεξιά αριστερά. Ο Θατβαζίδης απλά δεν μπορούσε να παίξει μπάλα. Οκ. Αλλά ο Μαρτίνας βοήθησε. Δεν βοήθησε. Τι να σου πω. Δεν με τρέλανε κιόλας. Ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έχει κάνει καλά μάτς, εντάξει. Okay. Απλά γενικότερα το μάτς αυτό της, με τον Πανιόνιο ήταν και ειδικών συνδικών από ένα σημείο. Και μετά για πολύ νωρίς το παιχνίδι, εντάξει. Τέλος πάντων. Όσο να σου πω κάτι, όσο υπάρχει ο Τόνσο αυτή τη στιγμή, σε καλή, ο υγιής Τόνσο, ο Μαρτίνες θα είναι εναλλακτική. Και για μένα δίκαιο θα είναι εναλλακτική, γιατί ο Τόνσο είναι καλύτερος παίκτης του Μαρτίνες. Εντάξει, να κάνω μια ερώτηση. Ο Τόνσο, ο Μαρτίνες, τα καλύτερα παιχνίδια τα έχει παίξει στην Πτέρυγα, έτσι. Δεν έγιναν δεκάρι. Και με τη Λάρισα δεκάρι ήταν, νομίζω. Που τα πήγε αρκετά καλά και ξεκινώντας και όλα από την. Πήγε πολύ καλά και ξαναμείνε στον πάγκο μετά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί με ποια άποψη το λέω, παιδιά, συγχωρέστε με, δεν κάνω κάτι. Ναι. Απλά λέω το σωστό. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής για να μπορεί να αποδώσει, πρέπει να έχει μια σειρά. Όταν σε βάζει ένα παιχνίδι, είσαι πολύ καλός και την άλλη είσαι εκτός με το Λεβαδιακό, δεν σε βάζει καθόλου. Μετά την άλλη σε βάζει τέταρτο, δεκάρι. Δεν μπορεί οι επιλογές του Παντελή να είναι μικρή για να κρατήσει σε ρυθμό κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι να βάζει ό,τι καλύτερο έχει διαδεχτεί. Έχουμε πολλούς παίκτες, δες το κι αλλιώς. Ότι τραυματίστηκαν όλοι αυτοί οι ποιοτικοί παίκτες και μπαίναν οι σάξεις στις θέσεις τους. Αυτή είναι η άλλη ανάγνωση της ζητήματος. Ναι, εντάξει, εγώ δεν σας είπα, δικαίωμα του προπονητή είναι αυτός ξέρει καλύτερα, αυτός τους βλέπει. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε καλούς παίκτες. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει τον Γκαρσία ή να βγάλει και τον Λάσον που είναι πάρα πολύ καλός. Ειδικά ο Λάσον και προχθές έκανε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλός. Για την ώρα έχουν κλειδώσει αυτή. Εντάξει. Θα δούμε, ο προπονητής θα αποφασίσει. Να είσαι καλά. Ο προπονητής, να είσαι καλός, φίλε μου, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Έχεις ώρα, μήπως. Βάλε την ώρα να ακούσουμε, γιατί είναι και 6.30 Βασίλη μου. Ναι. Η ώρα είναι 6.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3. Τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Για κανένα τέταρτο ακόμα. 2-31-0-287-8-8-8. Για 15 λεπτάκια περίπου θα είμαστε μαζί. Για τους χορηγούς το δείξω, όχι για το κινητό σου. Επόμενος, παρακαλώ. Θα πεις κανένα χορηγό. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Για χαρά. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο δύο πράγματα για το μάτς που μας πέρασε. Ναι. Εντάξει, στράβωσε το παιχνίδι από την αρχή. Σκεφτόμουν μήπως θα ήταν καλό με το... καταρχήν να το πάω αλλιώς. Έχω δει αρκετά παιχνίδια του Παθηναϊκού λόγω της ΕΡΤ. Εκεί βλέπω πολλές φορές το Δόνι να αντιδρά γρήγορα στα αποτελέσματα. Ξέρει τι ομάδα έχει και πώς λειτουργεί. Και με το που βάζει ένα-δυο γκολ διαφορά, κατευθείαν κάνει την αλλαγή. Δεν περιμένει πολλή ώρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι κατά τη γνώμη μου, με το που έγινε το 1-0, αμέσως την επόμενη στιγμή θα έπρεπε να βάλει το Βέλεθ στα χαφ και να βγάλει τον Τόνσο. Το είπαμε και με το Χρήσανθο χθες αυτό, ναι. Α, δεν σας άκουσα. Έτσι ώστε να κλειδώσει από τη μέση και πίσω, τα πάντα, να μην κουνιέται φύλο και να έχει τις δυο σαΐτες δεξιά και αριστερά και τον Τικινή να κάνει παιχνίδι. Με κάθε αναγκαζόταν βέβαια να πάει το Βέλεθ πιο πίσω και τραυματίσει και ο Δελιζήσης. Αλλά σαν σκέψη δεν το ξέρουμε αν θα τραυματιζόταν. Αλλά σαν σκέψη όντως. Δεν ξέρουμε αν θα γινόταν χέρι για να βάλει γκολ ο Πανιόνιος. Όχι, όχι. Επίσης, εγώ αυτό θα το έκανα και από το 10. Από τη στιγμή που έγινε αυτή η στραβή, επειδή ο Τόνσο δεν είναι... θα λέγαμε τότε όμως. Τότε θα λέγαμε όμως ότι από το 10 γύρισε πίσω την ομάδα. Δεν θα λέγαμε αυτό, να σου πω κάτι, με τον κόσμο και με τη φασαρία, ένα γκολάκι θα το βάζαμε. Το δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι θα είμαστε ακουμπωμένοι πίσω στο 100%, δεν θα περνούσε κουνούπι. Πάλι δεν πέρασε, πάλι έγινε από στραβή.
αλλά πάλι έγινε από Λαμογιάο έτσι όπως έγινε τελικά, αλλά νομίζω ότι εντάξει, μετά Χριστόν Προφήτες ίσως για τα επόμενα παιχνίδια, αν τους τραβώσουν, να έχει και μια άλλη οπτική στη σύνδεση που θα κατεβάσει. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Παιδιά, δεν είμαι Αριανός, είμαι Ηρακλητέας. Ναι. Δεν παίρνω να κρίνω κάτι από αυτά που λέτε. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, επειδή άκουσα πριν που έλεγε ο Χρήσανθος ότι θα τελειώσετε νωρίτερα για να μεταδώσουμε το K19 ΠΑΟΚ τότε. Champions League, ναι. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια μετάδοση στο ραδιόφωνο, το K19, και να μην ακούει ο Ηρακλειδέας που είχε την εκπομπή του, που θα μπορούσε να ήταν και σε δική σας εκπομπή, βέβαια αυτό. Άμα παίξει και ο Ηρακλής ένα αντίστοιχο παιχνίδι, ο Άρης επίσης θα μεταδοθεί. Θα μεταδοθεί το K19. Του Champions League. Μία φορά την 20ετία με την Tottenham, φυσικά θα μεταδοθεί. Τέλος πάντων. Όπως κάνουμε με όλα τα παιχνίδια και του Ηρακλή και του Άρη. Μεταδίδουμε παραδείγματος χάρη μπάσκετ Α2 Ηρακλής, επειδή είναι Ηρακλής. Δεν μεταδίδουμε μπάσκετ Α2 τον ύφεστο. Είναι ανδρόντρε, παιδιά όμως. Εδώ τώρα, άμα αρχίσουμε, K17, K19, K15. Δεν μεταδώσαμε ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ούτε μεταδώσαμε Περιστέρι ΠΑΟΚ. Είναι Champions League. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός το επίσημο παιχνίδι. Αντίστοιχα, αν υπάρξει παιχνίδι για τον Άρη ή τον Ηρακλή, φυσικά θα μεταδοθεί και πάλι. Το δέχομαι γιατί σέβομαι την κρίση σου γενικά. Όχι, και στο λέω επειδή είναι ΠΑΟΚ κιόλας, δεν θα το είχα το τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και έτσι κι αλλιώς, Ηρακλή νομίζω ότι δεν χάνεται τίποτα. Ο Ματζιούκης τα πιάνει και τα λέει όλη μέρα. Εντάξει, εγώ κατάλαβες πώς το λέω. Κατάλαβα. Δεν είναι παιχνίδι, να σου πω κάτι, δεν είναι παιχνίδι πρωταθλήματος ή τίποτα άλλο προς Θεού. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο μάτς αυτό. Ναι, γιατί σε άλλα ραδιόφωνα που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ έρχονται 7 δημοσιογράφοι να το καλύψουν. Κατάλαβες. Εντάξει. Εδώ είμαστε λίγο πιο ισορροπημένοι. Εντάξει, να είσαι καλά κι εσύ. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι την Κυριακή, θα φάμε πάνω από 2 γκολ. Ναι. Πόσο θα βάλουμε? Δεν θα βάλουμε κανένα, γιατί δυστυχώς με το σύστημα που παίζει ο Παντελίδης και ως Έλληνας προπονητής, ναι, θα το φοβηθεί το παιχνίδι, θα γυρίσει πίσω την άμυνα. Τι να κάνει, να βγει να παίξει... Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει. Μα τι να κάνει, να βγει να παίξει μέσα στην Τούμπα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έφαγε 3. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός ήρθε εδώ με τον Άρη και ο Άρης έπαιζε μπάλα. Τι έκανε? Και με τον ΠΑΟΚ ο Άρης έπαιζε μπάλα. Είχε 64% κατοχή μπάλα. Και τι έκανε? Τι έκανε? Έκανε φάσεις, ευκαιρίες, γκολ και αδικήθηκε από το διαιτητή. Τώρα την Κυριακή αυτό μπορεί να... Αλήθεια, δεν είναι ψέματα, είναι. Τώρα μπορεί να μην αδικηθεί από το διαιτητή, δηλαδή. Μπορώ να μιλήσουμε για το... Στην Τούμπα τι έκανε στο 1-1. Δεν είχε κατοχή μπάλας πάλι. Άλλο μάτς εκείνο. Μετά την αποβολή του Κίτσου. Άλλο μάτς. Δεν θα παίξει ο Κίτσου τώρα. Μέχρι την αποβολή του Κίτσου, ο Άρης στην Τούμπα έπαιζε την κόντρα. Μετά πήρε την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια του. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Εάν δεν έχει τουλάχιστον 48-50% την ίδια κατοχή με τον ΠΑΟΚ, θα χάσει. Φίλε, ας έχει 35 και ας χάσει 0-2, και ας νικήσει 0-2. Δεν θα αποκλείσει. Με 35 θα φάει 3 γκολ. 3 γκολ. Έβαλες άλλο ένα τώρα. Ναι, είπα πάνω από 2 γκολ είπα. Η ομάδα είναι πολύ πιο ενισχυμένη από τον πρώτο γύρο. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίχτες, αλλά δυστυχώς ο προπονητής αυτές είναι δυνατότητες. Έχει ταβάνι. Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι ο Παντελής θα φοβηθεί το παιχνίδι. Και θα έρθει πανικός, εγώ ήδη το βλέπω το παιχνίδι μπροστά μου, θα μας έχουν στο μισό γήπεδο και θα μας φυροκοπούν, αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Θα βάλουμε εμείς ένα γκολ στην κόντρα. Πριν την Τρίπολη πίστευες το ίδιο? Πριν την Τρίπολη. Πριν την Τρίπολη. Ναι, το ίδιο πίστευα. Τι κατοχή είχαμε? Δεν είχαμε κατοχή άλλο, συγκρίνεις τώρα την Τρίπολη με τον ΠΑΟΚ, αυτό θες να πεις? Όχι, αλλά η προσέγγιση σου στο μάτς ήταν η ίδια. Ότι ο Παντελίδης θα φοβηθεί το παιχνίδι, ότι πρέπει να έχουμε κατοχή, διαφορετικά θα φάμε 3 γκολ. Τελικά τι έγινε? Δεν είπα εγώ την Τρίπολη ότι θα φάμε 3 γκολ. Τι έχει πες? Διαφορά τώρα, ούτε βγήκα στην εκπομπή να πω ότι θα φάμε 3 γκολ. Σου ερώτησα τι πίστευες και μου είπες ναι, πίστευα το ίδιο. Εσύ το είπες τώρα. Ναι, το ίδιο πίστευα. Ωραία. Τι έγινε τελικά? Λοιπόν, επειδή συζητάμε και μου βάζεις το παρελθόν μπροστά. Ποιο παρελθόν, σου βάζω το γεγονός. Θα σας πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα. Θα σας πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα και θα δείτε ότι θα έχω δίκιο. Μάλιστα. Θες να δικαιωθείς ή όχι? Θες να είμαστε με κατοχή 90-10 ο ΠΑΟΚ και να κερδίσουμε 0-1?
θα το δούμε αυτό. Όχι, εγώ σε ρώτησα. Δεν σε ρώτησα, δεν σε ρώτησα αν θα το δούμε. Αν θες, σου είπα. Αν θες να μην δικαιωθείς, θες να μην δικαιωθείς και να είναι 90-10 κατοχή ο ΠΑΟΚ και 0-1 το σκορ. Θα δικαιωθείς εσύ, δηλαδή πιστεύεις. Όχι, εγώ δεν θέλω να δικαιωθώ, εγώ δεν είπα κάτι. Εσύ βγαίνεις και λες, θα σε πάρω αν θα δικαιωθώ. Ο Παντελίδης, ναι. Ικανότητες το έχουν τα βάρη, δυσικώς. Ναι, ο Παντελίδης όμως, Κώστα μου, έλεγες ότι θα πέσουμε. Ναι. Αυτό δεν έλεγες. Τι έλεγα. Ότι θα πέσουμε. Αυτό δεν έλεγες στο ραδιόφωνο. Είπα θα πέσω, όχι, δεν κάνει. Ότι θα παλέψουμε για την παραμονή στην κατηγορία, είχες πει. Παλεύουμε για την παραμονή στην κατηγορία. Πες, δεν δικαιώθηκε σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα, αν ακούσεις, η ομάδα. Επίσης ο Καρυπίδης τελικά την ενίσχυσε την ομάδα. Γιατί έλεγες ότι οι μεταγραφές δεν κάνουν. Γιατί σε Σοάρε, δεν μου λες ο Παντελίδης δεν μιλάει πλέον ότι έχει προβλήματα ακόμα. Γιατί δεν βγαίνει, αφού το είπε. Τι προβλήματα. Τι προβλήματα είναι αυτά. Τι προβλήματα. Στην συνέντευξη που το ρωτήσατε εσείς. Τι πρόβλημα είπε. Και είπε ότι αφήστε με τώρα δεν είναι ώρα αυτά για. Όχι, στην Τρίπολη είπε. Τι πρόβλημα είπε. Η ομάδα είπε ότι έχει προβλήματα εντός αποδυτηρίων. Δεν είπε τη λέξη εντός αποδυτηρίων. Είπε προβλήματα τα οποία θα τα λύσουμε. Και γιατί πρέπει να τα δημοσιοποιήσουμε. Είπε ότι πρέπει να βελτιωθούν κάποιες συνθήκες. Κάποιες συνθήκες. Γιατί πρέπει να τα δημοσιοποιήσουμε. Εγώ σου ξαναλέω. Εσύ βγήκες μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και είπες ότι η ομάδα θα παλέψει για την παραμονή και μπορεί να πέσει. Γιατί δεν λες τώρα ότι έκανες λάθος. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Λάθος. Άλλος Κώστας Ιωαννίδης είναι αυτός που το είπε. Όχι, όχι, Παπαδόπουλο είναι το. Δεν είμαι ο Παπαδόπουλος. Εγώ ναι, εδώ είμαι, ναι, ναι. Και μάλιστα βγήκες και είπες και το βράδυ στην εκπομπή του Ντρούλινγκ για τον Νίκο. Τι είπα. Γιατί στην εκπομπή του Ντρούλινγκ το είπες αυτό. Ναι, είπα. Σ' άκουγα. Εγώ ήμουνα στο αυτοκίνητο. Ήμουνα στο αυτοκίνητο και σ' άκουγα που έλεγες ότι ο Άρης θα κινδυνεύσει να πέσει. Δεν το είπες. Ναι, με το χάλι που γινόταν αυτό πίσω. Α, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εσείς ήσατε ικανοποιημένοι. Και είπες ότι οι μεταγραφές, ότι ο Λάρσον, ότι ο Λάρσον είναι από το Πανέρι. Είπες ότι ο Λάρσον είναι από το Πανέρι. Βέβαια, είναι συγκριτικά με τον Γκάμα, βέβαια. Ο Λάρσον είναι από το Πανέρι. Φίλε, ο Λάρσον ίσως είναι και καλύτερα από το Γκάμα. Κώστα μου, άκουσα να σου πω κάτι. Έχεις κάθε δικαίωμα της άποψης και θα σε αφήνω να λες την άποψή σου όπως θες. Αλλά παραδέξου ότι έχεις αιμονή. Με τον Άρη και τον Καρυπίδη το συγκεκριμένο. Με τον Άρη δεν έχω εμπειρία. Με τον Καρυπίδη. Έχεις αιμονή. Και με τον Παντελίδη. Άκουσες για τον Καρυπίδη κάτι. Όταν λες ότι, ότι δεν κάνει μεταγραφές ο Καρυπίδης και είναι άφραγκος. Και ο Λάρσον είναι παίκτης από το Πανέρι. Όταν αυτός ο παίκτης λες ότι είναι από το Πανέρι. Δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί. Ή δεν το βλέπεις το μάτς. Δεν έπαιξε κανένα σπουδαίο παιχνίδι ακόμα. Α, δεν έπαιξε. Τι έκανε, δηλαδή, από το Πανέρι πάντως δεν είναι. Γκάμα δεν είναι, έτσι δεν είναι. Μέχρι τώρα είναι καλύτερο. Για μένα είναι καλύτερο από τον Είναι καλύτερο από τον Γκάμα. Μέχρι τώρα. Εντάξει, εγώ δεν, δεν ξέρω γιατί πρέπει να το δούμε και στη διάρκεια. Και στα ντέρμπι. Πρέπει να το δούμε στα ντέρμπι, στη διάρκεια. Ναι. Αλλά δείχνει καλύτερα έχει στοιχεία. Από το Πανέρι όμως δεν είναι. Είναι ο Κορχούτ. Ο Κορχούτ δεν πατάει λοιπόν την μπάλα και πέφτει που έλεγε. Συμφωνείς? Λοιπόν, δεν είναι κακό Κώστα μου να πει ότι έκανε λάθο και εσύ κάπου. Ακούω πολλά ανακρίβειε πολλέ. Ποιες είναι ανακρίβειες? Ποιες είναι ανακρίβειες? Ίσα που είπα ότι ο Λάρσον δεν έπαιξε στο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, με τα Γιάννη, με την Ξάρ, δεν θυμάμαι, και έπαιξε καλή μπάλα ο Κόρχουλ. Αυτό είπα. Τέλος, εγώ θυμάμαι τη συνομιλία σου που είχες, εγώ αναφέρομαι σε μια συνομιλία που είχες με το Ζάχο, μετά το μάτς με το Λεβαδιακό. Με το Ζάχο, μιλούσε εδώ το βράδυ, 8 η ώρα. Και εξεφώνησε και τον κύριο Παπαδόπουλο εκείνη τη μέρα. Αλήθεια είναι. Καλά έκανες βέβαια και τον Παπαδόπουλο, έχεις δίκιο 100%. Ο Παπαδόπουλος πήρε πληροφορίες, δηλαδή παίρνει ό,τι του γράψει να τα πιστεύει και λέει. Ναι, από ποιοι του τα γράφουν. Τι έγραψα αυτό. Ποιοι του τα γράφουν, ποιοι του τα γράφουν. Είπε ότι ναι. Τον βρίζω. Ναι. Εγώ μπήκα, έκανα έτοιμα φιλίας για να δει αν τον έβρισα να ψάξει τα κοιτάπια μου. Ναι. Ή αν τον έβρισα κάπου. Και δεν σε δέχτηκε. Και δεν σε δέχτηκε. Όχι, δεν με δέχτηκε. Άφησε και τηλέφωνο στο σταθμό να με πάρει τηλέφωνο. Και δεν πήρε τον κύριο τον ακροάτη, φίλε. Τι? Γιατί δεν πήρε τον φίλο ακροάτη. Γιατί αναφέρθηκε σε μένα για υποτιμητικά. Υποτιμητικά. Α, δεν σε πήρε γι' αυτό, Κώστα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Τι εννοεί υποτιμητικά. Ποιο έβρισε. Δεν είπα ότι με έβρισε. Άλλο το υποτιμητικά. Άλλο το υποτιμητικά. Κι άλλο το έβρισε. Μην τα μπερδεύει. Έχει διαφορά.
Πάντως Κώστα, να σου πω κάτι. Θέλω μια φορά να σε ακούσω. Θέλω μια φορά, Κώστα, εδώ Χρύσανθος. Κώστα, Χρύσανθος, άκουμε λίγο. Θέλω μια φορά να σε ακούσω να μιλάς θετικά για την ομάδα. Να δώσει μια θετική αύρα. Ικανοποιημένος από την ομάδα, άκου να σου πω, Χρύσανθε, για να τελειώνουμε το θέμα και να μην το τραβάμε. Η ομάδα, όταν έκανε τα τρία τα ντέρμπι στη σειρά, στον πρώτο γύρο, εμένα με ικανοποίησε. Περιμένω να δω τώρα. Θα δείξει πραγματικά την αξία του κύριου, γιατί έχει αυτή τη στιγμή πιο ενισχυμένος θεωρητικά, πιο ενισχυμένη ομάδα. Βέβαια τα δύο τα έχει εκτός. Την αξία του προπονητή. Τα έχει εκτός τα δύο. Μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Ποια μπάλα στην εξέδρα πετάμε? Έτσι, εγώ γιατί... σου είπα συγκεκριμένα γεγονότα. Ποια λοιπόν, είναι η μπάλα στην εξέδρα? Εγώ λέω θα δούμε την αξία του προπονητή και με την ΑΕΚ εδώ μέσα θα τη δούμε. Φυσικά. Θα, δούμε την θα αξία κρυθεί, του θα κρυθεί ο προπονητής. Εγώ θα πάρω και θα ζητήσω συγγνώμη στην εκπομπή σας. Όχι, δεν θέλω να ζητήσεις λοιπόν καμιά συγγνώμη. Θέλω όταν σε ακούω στο ραδιόφωνο, γιατί σε ακούω που μιλάς, να έχεις μια θετική αύρα απέναντι στην ομάδα. Έχεις μια αρνητική αύρα απέναντι στην ομάδα. Κοίταξε, Χρήστα, εγώ είμαι μεγάλο ηλικία. Εγώ πήγαινα στην Τούμπα μέσα και έβλεπα τα ντέρμπι. Εντάξει, και ο μπαμπάς μου πήγαινε και τι να κάνουμε τώρα. Και ο μπαμπάς μου πήγαινε. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος όταν θα δω τον Άρη. Και ο παππούς μου πήγαινε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θέλω παραπάνω πράγματα από τον Άρη. Όλοι θέλουμε παραπάνω πράγματα. Απλά να κρίνουμε ρεαλιστικά και με θετική διάθεση. Εγώ αυτό θέλω από τον Αριανό. Να έχετε θετική διάθεση. Έχω μία φιλοσοφία εγώ, ότι εάν ο Άρης, την είπα και στην προηγούμενη εκπομπή σας, εάν ο Άρης δεν έχει... Δεν μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι μεθαύριο, αν δεν έχει γύρω στις 48% της μπάλας, λέω από 46 και πάνω έως 50% για να γίνουν λιγότερες φάσεις στην περιοχή μας, δυστυχώς θα χάσουμε. Η μόνη ομάδα που είχε κατοχή μπάλα στην Τούμπα φέτος ήταν η Τσέλσι, καμία άλλη, και η Μπενφίκα, αυτές οι δύο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και ο Άρης. Μάλιστα, θα το δούμε στην πράξη, μακάρι. Μακάρι να έχει και την κατοχή και να πάρουμε και το διπλό. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σας, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλο ακροατή, ρε φίλε. Έχουμε καλό ακροατή. Έχουμε ένα ακόμα. Καλά. Παπαδοπλέ. Ρε Βασίλη. Πρόσεξε πώς σε δίνει, έτσι. Ρε Βασίλη. Ενώ φταίει αυτός, δίνει εσένα. Ρε Βασίλη. Γνωστή τακτική. Τελευταίος. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα συμπληρώσω για το μάτς της Κυριακής. Παρακαλώ, τι θέλετε. Ναι. Αυτό που εγώ δεν ψάχνω για να δικαιώθω, με ενδιαφέρει να κερδίσει η ομάδα. Θα πρότεινα στον Παντελίδη να δει το πρώτο μάτς που είχε κάνει ο Κούπερ προς αποφυγήν και έφαγε τα τέσσερα και να δει και το δεύτερο μάτς που κέρδισε 0-1 και έγινε πρώτος μάγκας. Μιλάμε όμως για τελείως διαφορετικά ρόστερ. Ναι, αλλά... Εγώ θεωρώ το ρόστερ του Άρη τότε καλύτερο από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Σύμφωνοι, αλλά... Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σύμφωνοι, αλλά τα χαρακτηριστικά των παικτών, δηλαδή γρήγορα δεξιά φτερά, αριστερά φτερά και μαχητική άμυνα και κέντρο, αυτά τα που λες, αυτά που λες, θεωρώ ότι αν ο Άρης καταφέρει, καταρχήν με το καλό και βγει η Ευρώπη και διατηρήσει αυτά τα άκρα σε συνδυασμό με 3-4 κινήσεις που ήδη έχουν μελετηθεί για να γίνουν, μπορέσουμε να τα δούμε του χρόνου στον Άρη. Σίγουρα. Ο Άρης του χρόνου, αν με το καλό καταφέρει, γιατί είναι βασικό να βγει στην Ευρώπη για λόγους budget κτλ. Και με τον προγραμματισμό που έχει και για τα back και για το 4 και για τα half, τότε πραγματικά θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα του χρόνου. Αλλά πρέπει να περάσει η φετινή χρονιά με επιτυχία στο τέλος της. Να είσαι καλά. Σύμφωνοι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας μπούσουλας αυτά τα παιχνίδια. Καλά, ναι, βέβαια. Για το πώς μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση και ο προπονητής, εκτός ένας παιχνίδι. Ναι, για τον προπονητή το λέμε. Να είσαι καλά. Γεια. Μια χαρά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Κλείνουμε. Τώρα κλείνουμε. Θα πάμε στο break. Ωραία. Θα κάνεις μια σύνδεση. Θα κάνουμε και θα μια σύνδεση μετά με το γήπεδο της Τούμπας και θα ακούσετε το παιχνίδι της K19 του ΠΑΟΚ με την Τότεναμ. Το επίτευξε. Έγινε. Να είστε καλά.